Δεν έρχεται, δεν έρχεται. Πω πω φίλε. Λοιπόν, θα σας πω τι έγινε. Βλέπω κυνήγια μπροστά μου. Δεν είχα ανοιχτή την κάμερα. Βάζω ένα πλανάκι πάνω. Πετάω. Και στο πέσιμο βλέπω το νήμα μου να ξετυλίγεται απλά. Το ψάρι βγήκε στην επιφάνεια, δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι. Έχω 20 παράμολο πάνω. Δεν ξέρω αν θα το βγάλω. Θέλει πάρα πολύ υπομονή. Ελπίζω να το βγάλω να το δείτε. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ψάρι. Πάρα πολύ μεγάλο, να ξέρετε. Μόνο παίρνει. Δεν έρχεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ψάρι. Θα δείξει. Κάτσε εδώ για να βλέπετε. Δεν έρχεται. Μόνο παίρνει. Άμα βγει αυτό, παιδιά, θα είναι τρόπαιο το ψάρι, να ξέρετε. Δεν ξέρω και τι ψάρι είναι. Ξενέρισε πάλι. Δεν πρέπει να το αφήσω να ξενέρισει. Πρέπει να το φέρω σιγά σιγά.
πόση ώρα θα μας πάρει να το φέρουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι πάνω από 2 κιλά. 2, 3, 3,5 δεν ξέρω. Είμαι 20 παράμαλο και καλά που έβαλα 20. Συνήθως δουλεύω 18 στο LRF. Αλλά για καλή μου τύχη σήμερα δεν είχα πάρει το 18 μαζί, δεν είχα ξεχάσει. Για να δω. Ωχ, φεύγει ξανά, φεύγει. Μάγκες, κουράστηκα. Αλήθεια. Μου πιάστηκε το χέρι.
είναι απλά ψάρι τρόπαιο. Πραγματικά, άμα βγει μάγισσα αυτό το ψάρι. Τι ψάρι είναι, ε? Σίγουρα αυτά αναρωτιέστε. Λοιπόν, είναι μια τσιπούρα πάνω από 3 κιλά. Ένα πελώριο πράγμα, η αλήθεια σας λέω. Όπου έφυγε ξανά. Δεν έρχεται. Μας βλέπει, τρομάζει και φεύγει. Ελπίζω να αντέξουν τις αλλαγές. Σε αλλαγιά βασικά, όχι σε αλλαγές. Δεν έρχεται ρε μάγκης. Ευτυχώς φαίνεται να έχει πιαστεί καλά, το έχει πάρει στο στόμα μέσα. Και αυτό είναι καλό. Έχει κουραστεί όμως, έχει κουραστεί, είναι στα τελευταία της. Στο τσακ να βγει. Έλα εδώ, μου πας πάλι. Έλα εδώ. Δεν λίγα μου το σπίτι σου, βρωμιάρα. Είναι πάρα με 3 κιλά. Είναι πάρα με 3 κιλά. Είναι πάρα με 3 κιλά.